άκουσα το νέο μότο σλόγγαν του σταθμού για το νέο πρόγραμμα. Το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά, προσωπικά εξαιρετικά ευφυές και δίνει και το στίγμα τι θέλετε να κάνετε με το νέο πρόγραμμα στο 105,5 στο κόκκινο. Το μότο ως γνωστόν είναι το ραδιόφωνο που ακούει. Mm. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει, τι σηματοδοτεί. Αυτή είναι μια ιδέα του, ήταν μια ιδέα του Παναγιώτη Βοβού που ήρθε εδώ, αφού κάναμε κουβέντα για τι θέλουμε να κάνουμε στο ραδιόφωνο και συμπέρανε από όλα αυτά που συζητάγαμε ότι είναι το ραδιόφωνο ή πρέπει να είναι το ραδιόφωνο που ακούει. Εμάς μας ενθουσίασε γιατί ακριβώς αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Σε μια εποχή που όλοι λένε οφείλει κάποιος να ακούει. Το ραδιόφωνο είναι υποποδέκτης. Οπότε για να εκπέμψει πρέπει να ακούσει. Και μας πάει η Γάντι καταρχήν. Το ραδιόφωνο που ακούει. Το ραδιόφωνο σήμερα, όχι το δικό μας ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο δεν ακούει. Σε κάποιες περιπτώσεις φωνάζει μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη που εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους κύκλους και από την άλλη δεν υπάρχει η αντιπρόταση. Δεν υπάρχει χώρος δηλαδή για τους απλούς ανθρώπους να πούν τη δική τους άποψη. Ακόμα και τη φωνή τους μπορώ να πω. Επειδή η συχνότητα 105 και 5 είναι δημόσια συχνότητα, όπως και οι άλλες είναι δημόσιες συχνότητες, και επειδή αυτός που φέρει, έχει την ιδιοκτησία έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, διότι έχει και πολιτική πρόταση για το πώς θα ήθελε τη δημοκρατία, οφείλουμε εμείς να αποδείξουμε οι εργαζόμενοι πώς πραγματικά εννοούμε ένα ραδιόφωνο σήμερα στις μέρες μας σύγχρονο, δημοκρατικό και φυσικά αριστερό, αφού η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει οπτικές. Αυτό που σήμερα εμάς μας ταλαιπωρεί, τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, δεν είναι η οπτική των πραγμάτων. Άλλωστε είναι πολύ όμορφο πράγμα να ακούγονται απόψεις, να ακούγονται σκέψεις. Είναι ότι ακούγεται μια μονοδιάστατη αντίληψη, μια βίαιη ουσιαστικά επίθεση κατά όποιο έχει μια διαφορετική εκτίμηση των πραγμάτων. Έχω πει ότι στα ελληνικά μέσα η εικόνα που δίνεται είναι η εικόνα Βόρειας Κορέας. Υπάρχει μία και μόνο άποψη, η άποψη του μνημονίου. Και Νότιας Κορέας. Και Νότιας Κορέας, σωστά το βάζεις. Ναι, δεν υπάρχουν και φοβερές διαφορές. Διαφορές στο επί της ουσίας. Ναι, έτσι δικαιώσεις. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα έχει κερδιθεί. Υπάρχει ένα ραδιόφωνο της αριστεράς στον αέρα. Δηλαδή, έχει γίνει μια δουλειά, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι όριμες συνθήκες να πάμε αυτή τη δουλειά λίγο παραπέρα. Ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός στην αρχή, αν έπρεπε, δεν έπρεπε, αν χαρακτηριστώ, δεν χαρακτηριστώ, επειδή η ιδιοκτησία είναι συγκεκριμένου πολιτικού φορέα. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Όταν θες να κάνεις μαζική απεύθυνση, έχεις εξ αρχής στο κόκκινο ένα handicap. Ο σταθμός είναι κομματικός. Και θα σου κάνω κατευθείαν την ερώτηση, δηλαδή θέλω να την κάνω την ερώτηση και είναι ευθεία. Πώς είναι να είναι κάποιος διευθυντής σε ένα κομματικό μέσο? Ο σταθμός δεν θα είναι ή δεν πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μας, κομματικός. Α, θα αλλάξει αυτό? Υπάρχει... Πώς θα γίνει δηλαδή? Φυσικά θα αλλάξει. Αφού είναι ένα ραδιόφωνο που ακούει... Πες μου λοιπόν τον τρόπο που θα αλλάξει. Ο σταθμός θα είναι ένας... Γι' αυτό λέω δεν πήραμε καμένη γη. Είχε χτίσει πράγματα. Τα πάμε λίγο παραπέρα. Ο σταθμός θα είναι καταρχήν δημοσιογραφικός, ενημερωτικός, παρεμβατικός. Το ρεπορτάζ θα είναι το κυρίαρχο όπλο του. Μπορούμε. Άρα ένα από τα βασικά στοιχεία που θα αλλάξει θα είναι ότι θα είναι περισσότερο δημοσιογραφικός από ό,τι ήταν προηγουμένως. Ναι, ναι. Λιγότερο σχολιαστικός, περισσότερο δημοσιογραφικός. Να βγει το ρεπορτάζ δηλαδή, να βγει η είδηση. Αυτές οι ειδήσεις που δεν υπάρχουν στα άλλα μέσα επειδή πνίγονται. Για καθαρά πολιτικούς λόγους. Τα πρώτα δείγματα νομίζω ότι τα δείξαμε. Δείγματα ήταν ότι το ραδιόφωνο εξέπεμψε ζωντανά από τη Χαλκιδική. Το ραδιόφωνο εξέπεμψε ζωντανά και από την, στο φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ. Στη μία περίπτωση η κυρία Λούκα, η Μαρία Λούκα έκανε τις εκπομπές της από εκεί και ήταν πάρα πολύ καλή δουλειά, ένα, και από την άλλη η κυρία Λαμπρίδη έκανε αυτό που ξέρει να κάνει, που είναι ο χώρος του πολιτισμού. Αξίζει να σας πω ότι ο βασικός στόχος είναι ένας και θα τον κάνουμε. Να έχουμε δικιά μας μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων. Το ραδιόφωνο να εκπέμπει στις γειτονιές, από τις γειτονιές.
Πολύ καλή ιδέα. Το ραδιόφωνο πολύ να εκπέμπει ιδέα μέσα από τη διαδήλωση. Όχι στη λογική ενός τηλεφωνικού ραδιοφώνου, uh-huh, βγαίνει ο ρεπόρτερ απλά και λέει, uh-huh, αλλά να στηθεί ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο θα είναι παντού. Το ραδιόφωνο που ακούει πρέπει να είναι εκεί για να ακούσει. Δεν μπορεί να είναι εξ αποστάσεως, uh-huh, η ακρόασή του. Uh-huh. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ο σταθμός, uh-huh, είχε κατακτήσει και ένα πράγμα το οποίο πολύ το λέγαμε και εγώ ως ακροατής του, ότι βρε παιδί μου στο κόκκινο ακούγονται πραγματικά ειδήσεις που δεν ακούγονται αλλού. Σωστό. Αυτό θα πάρει ένα ακόμα πιο επαγγελματικό χαρακτήρα. Δεν θα είναι απλά ένας ακτιβισμός, θα είναι μια επαγγελματική κατεύθυνση, μια στρατηγική κατεύθυνση, mm-hmm, του ραδιοφώνου. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό, έχουμε ορισμένα στανταράκια που λέμε. Υπάρχει πολύ καλό δημοσιογραφικό προσωπικό. Mm-hmm. Υπάρχουν έμπειροι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και η επένδυση, αν μπορούμε να πούμε, η ενίσχυση, για να είμαι πιο σαφής, έγινε σε δύο βασικούς τομείς. Mm-hmm. Στο τεχνικό προσωπικό, δηλαδή είναι ίσως το μοναδικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που προσλαμβάνει τεχνικούς, δύο, όταν όλα τα άλλα μέσα... Είναι και προσλήψεις δηλαδή τώρα. Βεβαίως. Mm-hmm. Δύο. Δύο. Όπου όλο, σε όλο το χάρτη απολύονται οι τεχνικοί και απολύονται ή δεν προσλαμβάνονται αν είναι μέλη του σωματείου. Σε εμάς υπάρχει μια άλλη αντίληψη. Θα προσληφθείς αν είσαι μέλος του σωματείου. Είστε, γιατί έγιναν και κουβέντες. Ήρθαν, uh-huh, και άνθρωποι, uh-huh, που ήταν άνεργοι και τα λοιπά και ζήτησαν δουλειά. Όλοι ζητάμε δουλειά στις δύσκολες μέρες. Ένα ζήτημα που έβαλα εγώ, είστε μέλος της ΕΤΕΡ. Γιατί πρέπει να μπαίνει ένα τέτοιο κατά τη γνώμη σου κριτήριο? Γιατί πρέπει ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει αρχές να τηρεί τις αρχές που οι εργαζόμενοι σε άλλους χώρους θα το έχουν καταρχήν και όπλο για τις δικές τους διεκδικήσεις. Και είναι και ένα θέμα εντυμότητας. Δεν είναι πολιτική στάση αυτή με την στενή έννοια του όρου. Είναι, mm-hmm, πολιτική στάση που πρέπει κάθε εργαζόμενος, και όταν αυτός ο εργαζόμενος αναλαμβάνει θέση διεύθυνσης, οφείλει αυτές τις αρχές τουλάχιστον να τις στηρεί. Πόσο μάλλον όταν έχει μια έντιμη πλάτη. Και η πλάτη αυτή είναι ο ιδιοκτήτης. Mm-hmm. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και οι άλλες δύο μικρές παρεμβάσεις που κάναμε είναι να ενισχύσουμε και το δημοσιογραφικό, mm-hmm, τομέα, όχι με τη λογική των εκπομπών, αλλά στη σύνταξη ειδήσεων και στο ρεπορτάζ. Θα υπάρχει όμως, για να βγει αυτό. Και στις εκπομπές θα φαίνεται αυτό. Θα προσθεθούν κάποιες εκπομπές ή όχι? Προσθέθηκαν. Για πες μου λοιπόν. Καταρχήν είναι η εκπομπή του Άρη Χατζηστεφάνου, το InfoWar, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και γνωστότατος δημοσιογράφος. Και μια εκπομπή η οποία δεν είχε στα FM σήμερα για πολύ συγκεκριμένους λόγους χώρο έκφρασης. Άρα λοιπόν, και το Άρης, το πρώτο. Έρχεται το InfoWar. Έρχεται το InfoWar και όλη αυτή η ομάδα, mm-hmm, να ενισχύσει μια προσπάθεια τέτοιας αντίληψης. Mm-hmm. Έρχεται ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος, από τους καλύτερους συγγραφείς της γενιάς του, mm-hmm, από τους καλύτερους. Με πολύ σαφές παρελθόν στάσεις, mm-hmm, και πολύ καλός γνώσης του ραδιοφώνου. Διότι έχει κάνει πάρα πολύ καλές εκπομπές, και στα ιδιωτικά μέσα δηλαδή, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ο Μαζαράκης που έρχεται το πρωί στις 5, όπου και ο πρόεδρος θα έχει το δικό του λόγο, τον εξαρχείο του Αστέρα. Και αυτό δίνει κάτι άλλο. Είναι η Μανιά Παπαδημητρίου, από τις πιο δυνατές φωνές, καλά, ηθοποιός, εξαίρετη, το ξέρετε όλοι, γνώση ραδιοφώνου. Είναι ο Στάθης ο Σχοινάς, mm-hmm, ο οποίος θα βοηθήσει λίγο στην οικονομική ανάλυση των δεδομένων. Να καταλάβουμε δηλαδή και εμείς μια άλλη οπτική τι σημαίνει πτώση στο χρηματιστήριο, τι σημαίνει μικροοικονομία, mm-hmm, τι σημαίνει. Μπορώ και εγώ να το κάνω αυτό σαν δημοσιογράφος και εσύ. Mm-hmm. Όμως η εξειδίκευση στις μέρες μας νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Και για να. Και η παρέμβαση του κυρίου Μαμαλάκη νομίζω δίνει και. Τι θα κάνει ο Μαλάκης ακριβώς το κόμμα? Δεν θα ήθελα να σας πω τι θα κάνει, θα ήθελα να τον ακούσετε. Α, ωραία. Ωραία. Είναι η έκπληξη δηλαδή του προγράμματος. Ναι. Ο κύριος Μαμαλάκης λοιπόν είναι ένας gentleman. Uh-huh. Νομίζω ότι χωράει. Ήταν και αυτός λίγο στην αρχή επιφυλακτικός. Uh-huh. Τι γυρεύει ένας γαλαζοαίματος στο κόκκινο. Έτσι μου είπε. Και έτσι νομίζω θα ξεκινήσει και την πρώτη του εκπομπή και θα εξηγήσει ο ίδιος, uh-huh, τι ζητάει ένας γαλαζοαίματος, σε εισαγωγικά βεβαίως. Είναι μια έκπληξη, πόνο σταθμό αυτή. Ναι, νομίζω ότι η αισθητική του και μας πάει. Απλώς Κώστα θα μας πω το εξής, θα ξαναγυρίσω πάλι στο ζήτημα του χάντικα που έχετε, γιατί καλώς κακώς, mm, πράγματι έχεις δίκιο λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ απόλυτο, αλλά είναι ένας σταθμός που είναι ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας σταθμός κομματικός. Και το ερώτημα είναι το εξής. Θα το προσπαθήσετε, από ό,τι καταλαβαίνω και όλες αυτά που μου έβαλες,
να είναι και ανταγωνιστικό ραδιόφωνο, γιατί υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα. Mm-hmm. Και θα σου έλεγε κάποιος γιατί θα πρέπει να ακούσει κόκκινο και να μην ακούσει κάποιον άλλο σταθμό. Επιμένω εγώ ότι ένα ραδιόφωνο είναι καταρχήν ραδιόφωνο. Και επειδή υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος και στα ριτζιανά και στην κοινωνία, άλλη μια τουντούκα δεν θα προσθέθεται τίποτα σε αυτό που θέλει ο πολίτης σήμερα να καταλάβει, να ακούσει, να κρίνει και να επιλέξει. Έχει αλλάξει το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι δείχνει και την ωριμότητα των ανθρώπων και αυτών που πληρώνουν το σταθμό, που είναι τα στελέχη ουσιαστικά, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση, να καταθέσουν μια άλλη πρόταση σύγχρονη στις μέρες μας για το τι ραδιόφωνο θέλουμε. Αυτό το σημαίνει πραγματικά. Ναι. Τι σημαίνει ένα αριστερό ραδιόφωνο τι που σημαίνει. Να είναι ταυτόχρονα δημοκρατικό και ανοιχτό στη διαφωνία. Ένα, κατά τη γνώμη μου και σε αυτό που συμφωνήσαμε για να έρθω εδώ. Ένα αριστερό ραδιόφωνο καταρχήν πρέπει να είναι έντιμο. Έντιμο σε ό,τι αφορά στην είδηση. Η είδηση μπορεί να έχει μια οπτική, όπως την αξιολογείς, αλλά δεν μπορεί να παραχαράσεις. Το στοίχημα λοιπόν που έχει να δώσει και θα δώσουμε όλοι εδώ. Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα. Είναι η εντιμότητα της ειδήσης. Νομίζω ότι την έχετε διαπιστώσει. Δηλαδή οι ειδήσεις έχουν. Όχι ότι δεν ήταν έντιμες πριν, προς Θεού. Απλώς πας με μια πιο σοβαρή και πιο επαγγελματική δουλειά στην αξιολόγηση και στην σύνταξη των ειδήσεων. Το κομμάτι της οπτικής βεβαίως αλλάζει και τον τρόπο γραφής της ειδήσης, ένα, αλλά και την αξιολόγηση αυτής. Εκεί είναι το χαρακτηριστικό της ιστορίας. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτης θεωρεί ότι μπορείς και κάντε παιδιά προς όλους αυτό το ραδιόφωνο των ονείρων σας που θα θέλατε να το κάνετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο στοίχημα για οποιοδήποτε επαγγελματία, για όλους εμάς εδώ που είμαστε επαγγελματίες, να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Και αυτό έχει φέρει και ενθουσιασμό στο ραδιόφωνο. Να υποθέσω δηλαδή από αυτά που μου λες να το βάλω πιο πρακτικά. Πού θα σε ρωτήσει και κόσμο, νομίζω ότι θα σε έχει ήδη ρωτήσει. Θα ακούσουμε στο κόκκινο και άλλες απόψεις πέραν της αριστεράς. Δηλαδή θα φωναχθεί, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα γίνουν debate διαφορετικών απόψεων και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχουν και εντός του ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικές απόψεις. Αυτά τα πράγματα θα ακούγονται στο κόκκινο. Γιατί υπάρχει το κόκκινο. Η έντιμη ματιά απέναντι στην ειδησιογραφία σημαίνει ότι με έντυπο τρόπο θα κάνεις τη συνέντευξη σε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαίο, και με την ίδια έντιμη στάση θα κάνεις τη συνέντευξη σε ένα στέλεχος ενός άλλου κόμματος. Δημοσιογραφία κάνουμε. Και αυτό βοηθάει το κοινό. Το ραδιόφωνο δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο μόνο κοινό. Έτσι. Και ποιο είναι αυτό το κοινό τώρα. Το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ του 5%. Ή το νέο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ του 40%. Ή το αναμενόμενο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να είναι το 70%. Κάθε κόμμα έχει στόχευση. Έτσι. Το ραδιόφωνο έχει τη δική του στόχευση. Το ραδιόφωνο απευθύνεται στο 100% των πολιτών. Έτσι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν κρίνεται ως ραδιόφωνο. Και τα στελέχη κρίνονται για τις δηλώσεις τους στο ραδιόφωνο. Τα στελέχη είναι πάρα πολύ έμπειρα. Και τα μεν και τα δε. Δεν έχουν καμία ανάγκη πρημοδότησης της άποψης. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και τα στελέχη, δεξιά και αριστερά, ξέρουν και αυτά πολύ καλύτερα από εμάς να κάνουν τη δικιά τους δουλειά. Όμως το ωραίο και το ενδιαφέρον για την κοινωνία είναι, και για μας είναι, θα δώσεις χώρο στον πολίτη. Θα δώσεις χώρο σε αυτούς που παράγουν και όχι στους παράγοντες της κοινωνικής ζωής του τόπου. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα πραγματικά. Να το καταλήξουμε και εμείς. Μην νομίζεις, δεν έχουμε ανοίξει κανένα Δευτέρι που έχουμε δει κανένα demo πώς πρέπει να δουλέψει. Θα δούμε, θα το παλέψουμε πώς θα βγει αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι το ραδιόφωνο έχει χιλιάδες ανταποκριτές εν δυνάμει, που είναι οι φίλοι του. Εμείς θέλουμε οι φίλοι του να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι. Που θα πάρουν τηλέφωνο και θα πούν αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό. Γνωρίζοντας ότι το ραδιόφωνο αυτό, φιξάροντας την είδηση, αυτό θα το βγάλει στον αέρα. Σήμερα ο πολίτης ο οποίος πνίγεται διότι δεν ακούγεται ούτε η άποψή του, ούτε ακούγεται και η αντίθετη άποψη για να μπορεί να κρίνει, νομίζω ότι είναι και γι' αυτό μια ευκαιρία να μας τη δώσει.
να γίνει αυτό το πάρτι δημοκρατίας στα Ερτζιανά. Άρα είναι ένα στοίχημά σου και πόσο διαδραστικό θα είναι αυτό το νέο κόκκινο, το νέο, κατάλαβες, η δική σου αντίληψη με τον κόσμο που ακούει, με τους ακροατές. Το κτητικό εδώ δεν χωράει, γιατί αν είναι κτητικό, μόνο σου θα πα. Κτητικό το μου. Στοίχημά μου. Α, όχι, γιατί προφανώς εννοεί σαν του συνεργάτε στο κόκκινο γενικώ. Οι συνεργάτε εδώ είναι όλοι. Έτσι. Οπότε, αν πα μόνο σου θα χτυπήσει και μόνο θα φας τα μούτρα. Σωστό. Γίνεται εδώ και ένα μήνα πάρα πολύ κουβέντα για αυτό το διαδραστικό τη ιστορία. Και βεβαίω ξέρετε, εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο. Εντάξει, γνωριζόμασταν στη δουλειά, αλλά είμαι ένας ξένος ουσιαστικά. Και έπρεπε αυτό σε πολύ σύντομο διάστημα να βρούμε βηματισμούς όλοι, να σπάσει η επιφυλακτικότητα και από τη μεριά των συναδέλφων και από τη δικιά μου μεριά. Γιατί το λέει, τι εννοεί. Νομίζω πάντως ότι και σε αυτό έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ότι κάναμε βήματα, όχι βήματα, κάναμε άλματα, όπου σε 25 μέρες, ακριβώς 25 μέρες είναι, καταφέραμε να αλλάξουμε, να ετοιμάσουμε και να εκπέμψουμε, ήταν νομίζω, ναι. Ανεβήκαμε μια κατηγορία. Και αυτό το ανεβήκαμε όλοι μαζί. Έτσι. Την ανεβήκαμε όλοι μαζί. Προς το παρόν. Βέβαια, όλο θα φανεί, που λέει πώς το λέει το ψάρι, στο χειροκρότημα. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα θεωρητικά. Είναι σαν τους πολιτικούς που λέει θα σας κάνουμε και παιδιά. Λοιπόν, σωστό. Θα το δούμε. Σωστό. Θα φανεί. Να κάνω δύο τεχνικές ερωτήσεις που δεν είναι ακριβώς τεχνικές. Το πρώτο είναι, όσοι είμαστε ακροατές στο κόκκινο, ξέρουμε ότι είχατε κάποια τεχνικά προβλήματα ως σταθμός εδώ. Έχουμε ακόμα. Έχετε ακόμα. Βρίσκεστε σε μια διαδικασία να το λύσετε. Ποια ακριβώς είναι για να μας καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Οι ακροατές πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το ραδιόφωνο, επειδή κρατά και τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κρατάει μια στάση όπως όφιλε όλη η αγορά καταρχήν να την κρατά, σε μια επίθεση που δέχεται σήμερα ο εργαζόμενος από παντού, αυτό το πράγμα για μας έχει ένα μεγάλο κόστος οικονομικό. Το ραδιόφωνο, αυτό το ραδιόφωνο δεν είναι φτηνό ραδιόφωνο. Είναι ένα δαπανηρό ραδιόφωνο. Και για να γίνει όλο αυτό το πράγμα και να πετύχει, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να το κρατήσει και να το αντέξει. Μέσα από όλες τις ιστορίες που ξέρετε πολύ καλά που έγιναν στη Βουλή, πώς περικόπηκαν οι επιχορηγήσεις των κομμάτων, τι παιχνίδια γίνανε, ποιος πήρε τι, τα ξέρετε όλοι αυτά πάρα πολύ καλά. Για να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο και για να κρατήσουμε και να πετύχει ως ένα βαθμό αυτό το στοίχημα, ως ένα, γιατί τα στοιχήματα μπαίνουν και για να ξανακερδίζονται, έτσι, είναι η διαλεκτική του μαρξισμού αυτά, τα έχει λύσει. Θα πρέπει ουσιαστικά και οι ακροατές να στηρίξουν αυτό το ραδιόφωνο. Και να το στηρίξουν και με την κριτική τους, αλλά και με την συμμετοχή τους. Η κάρτα φύλλο του κόκκινο, τι είναι? Είναι ουσιαστικά η οικονομική στήριξη του σταθμού. Η συμμετοχή της μικρής αγοράς, της μικροοικονομίας, στη διαφημιστική ζώνη του ραδιοφώνου, είναι ο βασικός αιμοδότης. Αν πραγματικά ο δημοκράτης, ο αριστερός, ο αντιεξουσιαστής, ο δεξιός, ο πολίτης που θα ήθελε ένα ραδιόφωνο να υπάρχει στην πάντα, αυτό σημαίνει δημοκρατία, να υπάρχει κι αυτός, θα πρέπει ουσιαστικά να του στηρίξει με τη διαφήμιση του, με μια μικρή καταχώρηση, με την αγορά της κάρτας, με κάτι που θα μπορέσει κι αυτός να κάνει. Αλλιώς δεν θα βγει. Δεν θα μπορέσει να βγει. Θα αναγκαστούμε πάλι να υποχωρήσουμε ουσιαστικά, και αυτό θα είναι ήττα, σε μια λογική απλώς ενός ακτιβίστικου ραδιοφώνου που προσπαθεί να κάνει κάτι. Στο ραδιόφωνο έγινε επένδυση. Επένδυση στα όρια των μεγεθών της κατάστασης. Για να ακουστεί ο σταθμός χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Θα γίνει αυτή η επένδυση. Αυτή είναι επένδυση πραγματικά. Θα αγοραστεί ένας καλύτερος πομπός. Γιατί αυτός ο πομπός που υπάρχει δεν είναι και ότι καλύτερο. Είναι και 20 χρόνων νομίζω. Είναι ένας πομπός ο οποίος ήταν μεταχειρισμένος και τον πήρε το ραδιόφωνο για να εκπέμψει και καλά κάνει. Από εκεί προέρχονται δηλαδή και τα τεχνικά προβλήματα. Η εμβέλειά του, πόσο πια. Λοιπόν, πρέπει να αγοραστεί ένας καινούριος πομπός. Έχει δρομολογηθεί αυτό. Έχουμε όλοι δουλέψει πάρα πολύ, πρέπει να πω. Αυτό δηλαδή έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να βγει, να αξιοποιήσουμε τα άλλα δύο κέντρα εκπομπής που μας επιτρέπει ο νόμος. Το ένα κέντρο εκπομπής είναι στην Αίγινα, με κατεύθυνση
προς την Αττική για να ακούει παραλία. Mm-hmm. Παραλία έχει σήμερα μεγάλο πρόβλημα στο σήμα του σταθμού. Το ξέρω. Δηλαδή από τον Άλυμο και μετά αρχίζει και ξύνει και στην Κλειφάδα πια δεν ακούγεται ο σταθμός. Και να αξιοποιήσουμε ίσως και ένα τρίτο κέντρο εκπομπής που έχουμε δικαίωμα από τον νόμο, που είναι στην Πάρνηθα, για να καλύψουμε τις γειτονιές Νέα Μάκρη και πίσω. Όλα αυτά, όπως είπες. Τρεις φορές το είπα αυτό που επιτρέπει ο νόμος και ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Και δεν το είπα τυχαία. Δεν το είπα γιατί υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί ιδιωτικοί που εκπέμπουν από την Πελοπόννησο που έχουν στρέψει τις κεραίες στην Αττική και ουσιαστικά πέρα από τα δικά μας προβλήματα μας δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα. Παρεμβολές λέτε. Ναι, παρεμβολές, καπέλωμα ουσιαστικά. Καπέλωμα ουσιαστικά. Έτσι. Εμείς θα προσφύγουμε και με όλα τα ένομα μέσα για τα συμφέροντα του ραδιοφώνου. Ζούμε από την κοινοτυπία. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Έχετε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Σκοπεύετε να την αναβαθμίσετε, σκοπεύετε πώς θα συνδέετε η σελίδα σας με τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Το ωραίο της ιστορίας είναι ότι απέναντι μας, κοντά μας είναι η Αυγή. Όπου υπάρχει μια άλλη πολύ δυνατή ομάδα και μια πολύ έμπειρη ομάδα και εμείς συζητάμε και με τον Νίκο, το διευθυντή της Αυγής, τον Νίκο το Φίλη εννοώ, και με τους άλλους συναδέλφους. Και ήδη προχωράει, από όσο ξέρω, πάρα πολύ καλά αυτή η πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα όπου θα είναι η Αυγή, θα είμαστε εμείς. Α, κοινή. Ε, βεβαίως, κοινή. Εδώ πάμε και συνέργειες έτσι κι αλλιώς. Αλλιώς είναι λάθος. Δεν είναι ο καθένας στο δικό του μαγαζί. Απλώς ο κάθε χώρος έχει διαφορετική λογική που υπάρχει. Απαντάω εμέσως ότι θα αλλάξει φυσικά η σελίδα. Αυτό θα γίνει με απόλυτη συνεργασία με τους συναδέλφους για να έχουμε και πιο γρήγορη σελίδα και πιο διαδραστική σελίδα και βεβαίως να μπορούμε και εμείς να βοηθάμε συνέργειες σε ειδήσεις που βγάζουμε, σε ειδήσεις που θέλουμε να πάρουμε και να έχει ο πολίτης δηλαδή ουσιαστικά γρήγορη ενημέρωση και μέσω του διαδικτύου. Θα δημιουργήσουμε στην πλατφόρμα τη διαδικτυακή ένα νέο ραδιόφωνο, το δεν είναι τίτλος, το λέω έτσι για να το καταλάβετε, το μουσικό κόκκινο. Α, ναι. Και βεβαίως θα έχουμε ένα δεύτερο ραδιόφωνο. Ιντερνετικό αυτή τη φορά. Προς το παρόν. Mm-hmm. Θα δούμε. Mm-hmm. Αν πρέπει, δεν πρέπει να εκπέμψει και αυτόνομα δηλαδή στο χώρο των FM. Mm-hmm. Μπορούμε να πάμε και επειδή έχουμε και ο Βαγγέλης Οβέκιος είναι πάρα πολύ έμπειρος, ξέρει ειδικά το χώρο της μουσικής πάρα πολύ καλά, αυτός θα το τρέξει. Mm-hmm. Και έχουμε και άλλους. Δεν λέω το Μάκη το Μιλάτο ή το, και όλους τους παραγωγούς, το να μην ξεχάσω κάποιον. Και ο Μάκης απλώς το αναφέρω επειδή είναι μέρος της Επιτροπής Προγράμματος. Mm-hmm. Ο κ. Μιλάτος είναι μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Θα δούμε ακριβώς και τη στόχευση και του δεύτερου αυτού ραδιοφώνου, ενδεχομένως και του τρίτου ραδιοφώνου στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Αν θα είναι ένα jazz radio, αν θα είναι ένα ραδιόφωνο. Ναι, γιατί μουσικά έχετε θησαυρό, όχι αστεία. Ναι, πρέπει αυτό λοιπόν και το πράγμα. Και παραγωγούς πάρα πολύ καλούς και. Και άλλοι παραγωγοί που υπάρχουν έξω, που δεν έχουν χώρο έκφρασης. Σωστό. Είναι και αυτό. Όταν άρα λοιπόν πειραματίζεστε κανονικά και στο διαδίκτυο θα πειραματιστείτε. Ναι, θα ξαναπαίξουμε πάλι με την πάντα, θα ξαναπαίξουμε πάλι, ενώ δηλαδή σαν παλιά όπως κάναμε ερασιτεχνικούς σταθμούς, παλιός κι εγώ ερασιτέχνης, με τους πομπούς, με τις λάμπες. Να δούμε λοιπόν τι. Να έχουμε δηλαδή παρέμβαση στον χώρο της μουσικής. Γιατί τώρα το κόκκινο, όσο θα περνάει ο καιρός, θα γίνεται όλο και πιο ενημερωτικός ραδιοφωνικός σταθμός. Κατάλαβα. Πρέπει. Οφείλει δηλαδή να κάνει αυτό το πράγμα. Οφείλει. Και το στοίχημα είναι αυτό. Να παρεμβαίνει ουσιαστικά στα γεγονότα. Στα γεγονότα. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να παρέμβει και στον πολιτισμό. Στη μουσική. Πέρα από τα αυτοπλημενιούς. Ναι. Γιατί όχι λοιπόν. Να κάνουμε και μια τέτοια παρέμβαση εκεί. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς, η παρέα. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον επειδή ήμασταν λίγο ξένοι στην αρχή, παρέα πάμε να δημιουργήσουμε. Μια ομάδα ανθρώπων, μεγάλη παρέα, 60 άνθρωποι. Η παρέα πρέπει ουσιαστικά να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, την υπέρβασή της και να το διασκεδάσει καταρχήν. Το χώρο. Αν το διασκεδάσει, θα περάσει καλά και ο κόσμος και θα είναι και ασφαλής ο κόσμος. Έχω ένα ραδιόφωνο που θα ακούσω τις ειδήσεις σωστά. Δεν θα είναι πειραγμένες. Δεν θα είναι πειραγμένες. Κώστα Γρανίτη, σου εύχομαι κάθε επιτυχία εκ μέρους του Left.gr στο καινούργιο σου καθήκοντα, γιατί το έχουμε ανάγκη και σαν ακροατές και σαν αριστεροί.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όλη στάση σας καταρχήν σε όλη τη διαδρομή, έτσι κι αλλιώς, και να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.